Μπαίνουμε σε αυτό το διάλογο αφού το εγχείρημα αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί με ορισμένες βέβαια προϋποθέσεις. Τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΤΕΔ Καργολίδας Χρήστος Τσακαλιάρης, ο οποίος μας ενημερώνει σχετικά με το τι συζητήθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔ και που είχε ως κύριο θέμα τον Καλλικράτη. Είναι από τα σημαντικότερα συνέδρια, το τελευταίο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔ, γιατί συζητάμε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τα τελευταία 3 χρόνια και τόσο τα τακτικά μας συνέδρια, όσο θα έλεγα και το Υπουργείο Εσωτερικών και επί προηγούμενης κυβερνήσεως και στη σημερινή κυβέρνηση. Θα σας έλεγα ότι το θέμα μας ήταν η νέα αρχιτεκτονική στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το γνωρίζετε, έχουμε συζητήσει. Η ΤΕΔ Καργολίδος παρουσιάστηκε σε αυτό το συνέδριο και τοποθετήθηκε με βάση πάντα και τις προσωπικές απόψεις των δημάρχων που ήταν παρόντες, αλλά και μεταφέροντας τις αποφάσεις και τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔ, όπως αυτές εκφράστηκαν στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Θα σας έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση για την οποία μιλάμε δεν αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν αφορά μόνο τις συνενώσεις μερικών δήμων. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Είναι μια σημαντική τομή που αφορά, θα σας έλεγα, την αναδιάρθρωση και την αναδιοργάνωση του κράτους σε όλα του τα επίπεδα. Το βασικό σχέδιο το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με το όνομα Καλλικράτης και πάνω στο οποίο έγινε αυτή η διαβούλευση και οι παρατηρήσεις και οι θέσεις των πολιτικών παρατάξεων που εκπροσωπούν την ΚΕΔΚΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, είναι απόρρια, θα σας έλεγα, των δικών μας μελετών, των δικών μας εργασιών, ακουμπάει με λίγα λόγια στην δουλειά που έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια. Και επομένως δεν είναι κάτι το οποίο μας έρχεται ξαφνικά και από το πουθενά. Είναι, θα σας έλεγα, η απόρρια, το αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σε νομαρχιακό όσο και, θα σας έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμων. Και γι' αυτό το λόγο ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μία ιστορική τομή τέτοιας έκτασης που μπορεί να μην έχει γίνει από τις συστάσεις του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό, τέλος πάντων, εμείς καταρχήν στα αποτελέσματα και στα συμπεράσματα του συνεδρίου είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι να μπούμε σε αυτό το διάλογο, σε αυτό το διάλογο το οποίο θα αναμορφώσει και θα αναδιαρθρώσει την Ελλάδα, προκειμένου τόσο το κράτος, το οποίο κρατάει τον επιτελικό του ρόλο, όσο και οι 2 βαθμοί αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα είναι η περιφέρεια και η ισχυρή δήμη, να μπορούν να είναι λειτουργικοί και κυρίως να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Γιατί το σημαντικότερο και το μείζον ζήτημα είναι όλες αυτές οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις να εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τον ίδιο τον πολίτη. Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα σας έλεγα, έγιναν όλες τις τοποθετήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος διαφώνησε με το συγκεκριμένο σχέδιο, για τους δικούς του λόγους, τους οποίους μέσω των εκπροσώπων του τους εξέφρασε, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Οι υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ και την Ανανεωτική Αριστερά, το Συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, κατατέθηκαν και θα σας έλεγα υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες όσον αφορά το τμήμα της αριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ, επιμέρους διαφωνίες, αλλά επί της ουσίας δεν διαφωνούμε. Συμφωνούν όλοι ότι αυτό το εγχείρημα πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτές οι προϋποθέσεις ετέθησαν ξεκάθαρα από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα με μία πλειοψηφία συντριπτική. Λοιπόν, και έχουν να κάνουμε το εξής. Μπαίνουμε στο διάλογο, συζητάμε για αυτό το σχέδιο το οποίο εμείς πρώτοι το είχαμε προτείνει στο κεντρικό κράτος και
Βέβαια, αφού τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουμε θέσει σε άλλα μας συνέδρια. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Έχουν να κάνουν, καταρχήν, με τα οικονομικά. Την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στους ΟΤΑ από την πλευρά του επίσημου κράτους. Ήδη το 2009 έχουν παρακρατηθεί κάποιοι πόροι, οι οποίοι είναι στο ύψος των 331 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς δώσαμε μία προθεσμία μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στην απόφασή μας, προκειμένου το κράτος, εκτιμώντας, αν θέλετε, τέλος πάντων, και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει και οικονομικό πρόβλημα, το κράτος να μας δώσει μία δέσμευση συγκεκριμένη και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την απορρόφηση αυτού των πόρων.